Καλησπέρα παιδιά. Ε, είμαι ο Dudeke, ε, ή αλιος Πέτρος. Ανοίγω αυτό το vlog γιατί είχα ξεκινήσει το, το youtube πολύ παλιά και το είχα σταματήσει κατευθείαν και μπήκα πάλι στη διαδικασία, στο youtubing αλλά επίσημα αυτή τη φορά και σοβαρά να ξεκινήσω να κάνω basketball freestyle. Ε, πριν ξεκινήσω να δω ποιο είμαι και όλα αυτά, ε, μπορείτε άμεσα να μπείτε στα social media, TikTok, Instagram τα οποία τα έχω ξεκινήσει από τον Ιούνιο κάθε μέρα post για να καταλάβετε ποιο είμαι και τι κάνω. Εδώ πέρα στο vlog θα σας πω εγώ λίγα πραγματάκια, περιληπτικά δηλαδή, του βιογραφικού μου, ποιο είμαι. Οπότε ξεκινάμε με το κομμάτι του του freestyle. Πάμε πολύ παλιά, πάμε στο 2004. Το 2004 ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, το 2002-2004 έπαιζα μπάσκετ. Το 2006 το γύρισα στο streetball. Streetball, Όποιο δεν γνωρίζει ε, είναι τύπο N1. Πώ είναι ο professor που έκανε κόλπα. Ένα τέτοιο πράγμα ήμουνα και εγώ. Έκανα full streetball. Επιπλευσμένο από τον hot sauce και όλου αυτού του τρέιλου ε, που είχαν βγει στη φόρα, όπω ο Tom conman από το από τους SBX από την Ευρώπη και όλοι αυτοί οι τρέλοι παίκτε. Α μην πούμε στι λεπτομέρειε, γιατί οι περισσότεροι σίγουρα δεν γνωρίζουν. Ξεκίνησα να κάνω streetball από το 2006 και το 2008-2009 μπορεί και 2007, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το freestyle basketball. Είμαστε οι πρωτοπόροι που φέραμε, η δεύτερη γενιά δηλαδή, που φέραμε το basketball freestyle στην Ευρώπη. Και 2012 εκπροσωπήσαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιταλία, στο freestyle basketball. Το freestyle basketball, όσο δεν γνωρίζει, είναι κόλπα με μια μπάλα, καλή ροή του σώματος, δημιουργικότητα εννοείται, παντρεύεται μου τη μουσική, δηλαδή έχει να κάνει με musicality, και παντρεύεις ό,τι σου αρέσει εσένα. Κάνεις ακροβατικά, κάνεις parkour, κάνεις καποέρα, κάνεις breakdance μπορείς να το παντρέψεις με το κομμάτι του του freestyle και γι' αυτό λέγεται freestyle. Υπάρχει ελεύθερο στυλ και κάνεις ε, να φτιάξεις το χαρακτήρα σου με το freestyle. Τα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι με κριτές που κρίνουν το musicality δηλαδή την ακοή που πας με το beat, ε, τις δυσκολίες των κινήσεων, το στυλ σου και το originality. Οπότε πήγαμε στην Ιταλία, μετά πήγαμε σιγά σιγά στη Ρωσία, ανεβήκαμε, μετά ανεβήκαμε στην Πολωνία, Βουδαπέστη, ανεβήκαμε μετά πιο μακριά που πήγαμε Σανγκάι, στο Σεντζέν, στην Κίνα και πολλά άλλα. Ε, η κατάταξή μου εμένα ήταν στα προημιτελικά, έχασα στη Βουδαπέστη που το διοργάνωσε η FIBA 3 on 3 στη Βουδαπέστη ε, το Freestyle Basketball Contest που ήταν το WFBA Freestyle uh, WBA Net World Freestyle Basketball Association που ήταν η διοργάνωση που πήσαν τη FIBA για να γίνει το contest εκεί πέρα. Εκεί είχα βγει τρίτη θέση χάνοντας στο ημιτελικό. Και είπα παιδί μου είχα σταματήσει γενικά να ασχολούμαι και με, το, με τα social media και με το bass freestyle. Είχα πέσει σε μια φάση κατάθλιψης γιατί πίστευα ότι αυτό που κάνω είναι αχρίαστο. Ως που το είχα αφήσει τα τελευταία τρία χρόνια το είχα αφήσει από τη θυμάμαι. Και φέτος, πριν το καλοκαίρι, εμφανίστηκε μια δουλειά μετά από χρόνια, γιατί το είχα αφήσει εγώ, δεν να καθόλου, και μου ήρθε ένα μήνυμα από έναν περιβόητο street baller, ε, ήταν και από τα είδωλά μου, όπως ήταν και ο Hot Sauce και όλοι αυτοί, Tom Conman λέγεται, και με κάλεσε για να κάνω ένα entertainment tour σε όλη την Αγγλία, με κάποιους 7 freestylers, yo freestyle, parkour, beatboxer, Freestyle football, εγώ, δηλαδή freestyle basketball και πήγαμε γενικά και, και παρουσιαστή εννοείται ήταν και μέσα στο κομμάτι αυτό και ήταν και flat freestyle, 7 άτομα. Και κάναμε το tour στην Αγγλία με ένα van και κάναμε show σε πολλά events. Εκεί γνώρισα κάποια άτομα τα οποία είχαν δυνατά social media και με βοηθήσανε να ξανασταθώ στα πόδια μου γιατί είχα μπει σε μια κατάθλιψη ότι αυτό είναι αχρίαστο και δεν μπορώ να το κάνω. Δουλειά, που και πολλοί άλλοι λογικό είναι να το πιστεύουν αυτό, ειδικά όταν ζεις σε μια τέτοια χώρα ε, πρέπει να τα βάλεις όλα κάτω μόνος σου και πρέπει να χτίσεις το δικό σου χαρακτήρα και δεν είναι ολονόν το ίδιο timing. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να φτιάξεις πρώτα κάποια πράγματα που είναι από το παρελθόν για να μετά να προχωρήσεις. Οπότε νομίζω μετά από όλο αυτό που γνώρισα αυτά τα άτομα και με βοηθήσαν γενικά να αφυπνίσω πάλι το μυαλό μου και να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω. Άνοιξα αυτό το vlog και είπα να ανακοινώσω ότι από τον επόμενο μήνα ξεκινάμε κανονικά το youtube με τύπου entertainment, tutorials, δηλαδή θα μαθαίνετε και freestyle basketball από εδώ, streetball, basketball drills, ε, όχι επαγγελματικού επίπεδου αλλά σίγουρα παιδικού και φιβικού μέχρι στιγμή. Γιατί θέλω να τα δείχνω σωστά, γιατί όταν θες να κάνεις ένα επαγγελματικό πρέπει να το κάνεις και εσύ επαγγελματικά. Όταν θα νιώσω εγώ άνετα με τον εαυτό μου τότε υπάρχει μια πιθανότητα να το κάνω και επαγγελματικά το σε, μεγάλους, σε μεγάλα άτομα για να προχωρήσουν γενικά με το θέμα του μπάσκετ. Αλλά η βάση μου θα είναι το freestyle basketball. Οπότε θα δείτε show, παγκόσμια πρωταθλήματα, tutorials, challenge, trick shots, θα διοργανώσουμε events και πολλά άλλα τέτοια. Αυτά τα λίγα δεν θέλω να ανοίξω πολλά θέματα. Οπότε αυτό είναι το επεισόδιο του Freestyle TV. Σύντομα κοντά σας. Όποιο δεν γνωρίζει γενικά, να πάει κατευθείαν στα social να δει ποιο είμαι. TikTok, Instagram. Πηγαίνετε να τα δείτε, να δείτε ποιο είμαι, τι κάνω. Και είμαι ο Ντούτκι, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σύγια